Νερό από την πηγή του Αλμυρού ποταμού θα μπορεί να αντλεί ο Δήμος Μαλεβιζίου μετά το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, το οποίο δικαίωσε τη ΔΕΙΑΜ μετά από προσφυγή. Είναι ιστορική μέρα όχι τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επεξεργασία του νερού, όσο για το ότι για πρώτη φορά ένας φορέας καταφέρνει να αντλήσει νερό, να εγκριθεί η άντληση νερού από την ίδια την πηγή, από τον Αλμυρό ποταμό. Και όλα αυτά μετά από πολύμηνη προσπάθεια του Δήμου για την αξιοποίηση μικρών ποσοτήτων νερού από τον Αλμυρό ποταμό μέσω της αφαλάτωσης με όρους σεβασμού στο περιβάλλον. Η έγκριση αφορά στην κατασκευή δικτύων και τον σύνοδό του έργων αντιλιοστάσια που θα μεταφέρουν νερό από την πηγή προς την μονάδα επεξεργασίας νερού, την αφαλάτωση των 3.000 κυβικών. Να πούμε ότι σήμερα είναι αυτό. Σήμερα είναι η αφαλάτωση. Αύριο μπορεί να είναι η μεταφορά του νερού. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία του Δήμου με πόσιμο νερό, τη στιγμή μάλιστα που εκατομμύρια κυβικά νερού από τον Αλμυρό ποταμό χάνονται στη θάλασσα. Στις αρχές του επόμενου έτους, μέχρι τουλάχιστον την άνοιξη και την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου, θα είμαστε στην ευχάριστη διάθεση να υδροδοτήσουμε την περιοχή με συν 3.000 κυβικά νερό, καθαρό, πόσιμο, απευθείας στις βρύσες των καταναλωτών μας. Μετά την δικαίωση του Δήμου Μαλεβιζίου, άνοιγε ο δρόμος για την κατασκευή δικτύων και συνοδών έργων, μέσω των οποίων θα οδηγούνται μικρές ποσότητες νερού από τον Αλμυρό ποταμό στη μονάδα αφαλάτωσης για την αναγκαία επεξεργασία. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, βελτιώνουμε την κατάσταση. Σίγουρα τα 3.000 κυβικά επιπλέον θα δώσουν μεγάλη ανάσα σε όλους μας και κυρίως στους δημότες. Μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη χρονιά η επόμενη.